Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στον ομό Σερών, Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Φουντώνουν καθημερινά τα σενάρια περί ανασχηματισμού στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο ενδεχόμενος ανασχηματισμός πιθανόν να γίνει ή το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, λίγο πριν ή αμέσως μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα του ανασχηματισμού κλήθηκε να σχολιάσει η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, μιλώντας στη τηλεόραση Επιλογές. Από πλευράς κυβερνητικών πηγών τονίζεται ότι δεν είναι στις προτεραιότητες του Πρωθυπουργού ο ανασχηματισμός, αν και όπως υπόθηκε, αλλαγές θα υπάρξουν. Τώρα, για το θέμα του ανασχηματισμού που με ρωτήσατε, προφανώς η στερεότυπη απάντηση είναι θέμα του κυρίου Τσίπρα και προφανώς του κυρίου Καμένου σε αυτή την συγκυβέρνηση. Αλλά εγώ θα υπηρετήσω ό,τι μου δοθεί. Με αυτά τα λόγια, η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, απαντά στα σενάρια που θέλουν σύντομα ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Παράλληλα, η Υφυπουργός αναφέρθηκε και στη σπουδαιότητα που έχει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όσον αφορά την Βόρεια Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι τι θέλω εγώ. Το θέμα είναι ότι εκεί που θα μετάξουν θα δουλέψω όσο μπορώ καλύτερα. Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με εκφράζει απόλυτα. Είναι ένα υφυπουργείο το οποίο μπορεί να μην έχει τις πολλές αρμοδιότητες, έχει όμως το σπουδαίο εμβληματικό ιστορικό όνομα της Μακεδονίας. Εμένα μου αρέσει που περιδιαβαίνω τη Μακεδονία και τη Θράκη και αναδεικνύω και τα προβλήματα και μεταφέρω και τις αγωνίες αυτών των πολιτών στην κυβέρνηση, άλλωστε γι' αυτό είναι αυτό το Υπουργείο. Παράλληλα, η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά αποκάλυψε πως γίνονται ήδη συζητήσεις για την αναβάθμιση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και πως η τελική απόφαση θα είναι του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι θέμα προφανώς του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, να αναβαθμιστεί αυτό το Υφυπουργείο, να γίνει ένα Υπουργείο κανονικό, το οποίο να έχει και νομοθετικές αρμοδιότητες. Είναι αλήθεια ότι κρατήσαμε όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι προηγούμενοι και άλλων κυβερνήσεων Υπουργείων και αυτό είναι θετικό. Γίνονται συζητήσεις πάντως για την αναβάθμιση αυτού του Υφυπουργείου. Οι Μακεδόνες και οι Θράκες το εκτιμούν ιδιαίτερα, το θέλουν. Το βλέπω σε κάθε πλευρά που πηγαίνω, σε κάθε τόπο. Και εγώ με αυτές τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες που έχει αυτό το Υπουργείο προσπαθώ όσο μπορώ καλύτερα να τις αξιοποιήσω προς όφελος προφανώς των Μακεδόνων και των Θρακών. Ερωτηθήσα τώρα για τον ανασχηματισμό και πάλι και για τα σενάρια που θέλουν την αξιοποίηση της καραμανλικής πτέρυγας από πλευράς ανεξάρτητων Ελλήνων για θέση υπουργών, η κυρία Κόλια απάντησε. Είμαι ήδη και καραμανλική πτέρυγα και υφυπουργός, άρα δεν πρέπει να στενοχωριούνται πολύ. Στην απόφαση του να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, αναφέρθηκε ο Χάρης Θεοχάρης. Μιλώντας στην τηλεόραση Επιλογές και την Ελένη Μωραΐτη, ο κύριος Θεοχάρης τοποθετήθηκε και στο ζήτημα του νέου εκλογικού νόμου. Δημοκρατική ευθύνη είναι το όνομα του κόμματος που ιδρύει ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Όπως δήλωσε ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού κατά την ανακοίνωση της ίδρυσης της νέας πολιτικής κίνησης, αυτή θα τοποθετείται στο χώρο του προεδρευτικού μεταρρυθμιστικού χώρου και δεν θα είναι αρχηγοκεντρική. Ο κύριος Θεοχάρης μίλησε για το θέμα στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι. Καταρχήν, δεν ιδρύει ο Θεοχάρης κανένα κόμμα. Αυτή είναι μια διαδικασία που στην πραγματικότητα ξεκίνησε από τη βάση. Ξεκίνησε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κάπως οργανωμένοι, αγωνιούσαν για το χώρο, το προοδευτικό, για τον κατακαιρματισμό και όλα αυτά και λέγανε επιτέλους πού πάμε και ναι, δεν βλέπουν φως. Ναι, ναι. Ενεργοποιήθηκαν ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή μου και με πλησίασαν γιατί είδαν ότι δεν είχα δεσμεύσεις πια, δεν ήμουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, άρα μπορούσαμε να κάνουμε μια συνομιλία. Mm-hmm. Εγώ αμέσως χάρηκα πάρα πολύ, το αγκάλιασα, είδα ότι ήταν... Το είχε αγκαλιάσει και ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε παλέψει υπέρ των μεταρρυθμίσεων, έχει ένα θετικό πρόσημο στην κοινωνία, πια δεν είναι ενεργός στην πολιτική, αλλά είναι άνθρωπος που μπορεί να σχολιάσει τα πράγματα και να βοηθήσει νέους πολιτικούς σαν και εμένα. Και εν πάση περιπτώσει είδαμε ότι όλοι, ότι υπάρχει ένα κενό και δεν μας καλύπτουν οι υπάρχουσες προτάσεις, γιατί στην πραγματικότητα οι υπάρχουσες προτάσεις έχουν καταλήξει να είναι η ίδια. Να κάνουμε αυτού του είδους την πολιτική, η οποία, επειδή ακριβώς δεν τη θέλουμε, μας επιβάλλεται με το ζόρι. Mm-hmm. Στο τέλος όμως επιβάλλεται διότι δεν υπάρχει κάποιος να πληρώσει τα χρήματα και πάντοτε η εναλλακτική, το να μην έχεις λεφτά για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, ο φόβος αυτής της εναλλακτικής υπερισχύει και έτσι ό,τι μας πούν το κάνουμε. Τώρα να πω για το ΣΥΡΙΖΑ και το τι
Όχι, υποσχέθηκε. Αφήστε τα υποσχέσεις, δεν έκανε ούτε μία. Αλλά τι πίστευε, την ιδεολογία του πουλάει. Δεν πουλάει τις υποσχέσεις του. Όταν πουλάς τις υποσχέσεις σου, ας πούμε ότι η πραγματικότητα σε οθεί. Όταν πουλάς την ιδεολογία σου, πάει να πει ότι δεν σημαίνει τίποτα, δεν πιστεύεις σε τίποτα, είσαι κενός περιεχομένου. Αυτό είναι πολύ σκληρό που μου λέτε. Ότι πουλάς την ιδεολογία σου, ε. Βέβαια, γιατί είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων και τις κάνει. Τι, δηλαδή, συγγνώμη, τι είναι από αυτά που κάνει τα, τη δικαιολογία την ξέρετε. Δικαιολογία. Τη δικαιολογία την μα ξέρετε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την ιδεολογία. Ξένοι, μας ξαναλέω, ναι. Για τις υποσχέσεις υπάρχει δικαιολογία. Δεν σας είπα για το 13ο μισό και τη σύνταξη. Μπράβο. Δεν σας είπα για τις υποσχέσεις. Εκεί αυτή τη δικαιολογία να τη δεχτώ. Για την ιδεολογία όμως, δεν σε αναγκάζει κανένας να είσαι πολιτικός και να είσαι υπουργός. Πήγαινε σπίτι σου. Η ιδεολογία σου λοιπόν είναι οι αρχές σου, είναι αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Εάν αυτό λοιπόν το πουλάς για χάρη του οποιοδήποτε ρεαλισμού, τότε δεν έχει κανένα νόημα να υπηρετείς την πολιτική. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στις κατηγορίες που σας είπα και σε άλλες κατηγορίες, οι μικρομεσαίοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, νιώθουν αυτό το κενό. Νιώθουν ότι στην πραγματικότητα δεν τους προσφέρεται ένα όραμα για το μέλλον και ότι πρέπει επιτέλους κάποιοι να μιλήσουν για λογαριασμό τους, κάποιοι να κάνουν τη διαφορά. Λέω λοιπόν εγώ ότι ακόμα και αν τα πούνε οι ίδιοι άνθρωποι τα ίδια πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν πιστικοί. Ναι. Και το χρέος μας, αν θέλετε, και σε εμάς που είμαστε λίγο παλιότεροι πολιτικοί από τους νέους που προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε, είναι να φέρουμε νέους ανθρώπους στην πολιτική, ώστε φεύγοντας να υπάρχουν άνθρωποι καινούργοι, ανανεωμένοι και που μπορεί να είναι πιστικοί προς ένα λαό που έχει χορτάσει από ψέματα και δεν αντέχει άλλο αυτού του είδους τη μιζέρια. Η παρουσίαση της δημοκρατικής ευθύνης θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιουλίου. Περισσότεροι από 1.500 ενεργοί πολίτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό έχουν ήδη υπογράψει το κάλεσμα της νέας πολιτικής κίνησης του Χάρη Θεοχάρη. Ενώ 51 προσωπικότητες από όλους τους χώρους χαιρετίζουν την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της κίνησης. Στους υποστηρικτές του κυρίου Θεοχάρη υπάρχουν και δύο σεραίοι. Προτάσεις ρεαλιστικές, λογικές, που θα βάλουν πρώτον μια τάξη σε πράγματα που δεν είναι ιδεολογικά, δεν έχει κανένα νόημα ιδεολογικό να πούμε δεξιά ή αριστερά, αν είναι να πιάσουμε το λαθρεμπόριο καυσίμων, δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που έχουν σημασία. Στην Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία αν θα έχουμε μια προοδευτική Ευρώπη των λαών ή αν θα έχουμε μια συντηρητική Ευρώπη των συμφερόντων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μια σημασία ιδεολογική και δεν την απεμπολούμε αυτή τη διάσταση. Αυτό λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται η χώρα μας. Λέμε ότι χρειάζεται μια σωστή πρόταση, μια πρόταση που θα μπορέσει να δώσει λύση σε κόσμο ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια απόγνωση. Να σας πω κάτι, υπάρχουν άνεργοι σήμερα οι οποίοι προτιμούν την ανεργία από το να δουλεύουν με τόσα λίγα χρήματα που τους δίνουν. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανένας, είναι αδιανόητο να το φανταστεί κάποιος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, πρέπει να βάλουμε μια τάξη, χρειάζεται μια εθνική αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να παρακαλάμε πια για ελεημοσύνη. Μεταξύ των παραπάνω, ο κύριος Θεοχάρης αναφέρθηκε επίσης και για τη συζήτηση που ξεκίνησε στη Βουλή για τον νέο εκλογικό νόμο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής τόνισε πως δεν προτίθεται να ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εντάξει, αυτό είναι φανερό ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση σε πλήρη αδυναμία. Δεν μπορεί πια, ξέρει ότι δεν έχει δυνατότητα να κοροϊδέψει άλλο τον ελληνικό λαό. Θα την πατήσει στις επόμενες εκλογές, διότι κοινωνικά καταραίει και προσπαθεί να σιγουρεύσει ότι υπάρχει η δυνατότητα και μετά την ήττα της να μπλοκάρει το σχηματισμό κυβέρνησης και έτσι να είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας του πολιτικού συστήματος. Αυτό κατά την άποψή μου, βεβαίως, 100%. Αυτό κατά την άποψή μου είναι επικίνδυνο. Φυσικά είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στην απλή αναλογική, αλλά πιστεύουμε σε μια απλή αναλογική η οποία θα έρθει όταν θα μπορέσουμε να έχουμε εκείνες τις θεσμικές συνταγματικές αλλαγές που θα μπορούμε με άλλο τρόπο να έχουμε την κυβερνητική σταθερότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε και απλή αναλογική και μια συνεχή κυβερνητική αστάθεια. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί ιδιαίτερα τις ώρες της κρίσης. Άρα πρέπει να σημειώσουμε τουλάχιστον μια σταθερότητα μικρού, έστω και μικρούλα, και μετά να δούμε τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Έτσι? Αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτό το θέμα και βλέπετε ότι ενώ όλα τα κόμματα τα μικρά, γιατί δεν είναι μονοπόλιο της αριστερής ιδεολογίας η απλή αναλογική, όλα τα μικρά κόμματα τη θέλουν, γιατί συμφέρει τα μικρά κόμματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είναι μια προσπάθεια που ακόμα δεν έχει σχηματοποιηθεί και, εν πάση περιπτώσει, στη θεωρία θα μας βοηθούσε εκλογικά. Σας λέω όμως ποιος είναι ο σωστός, κατά την άποψή μας, θέση, ποια είναι η σωστή θέση. Για το περιβόητο μπόνους που γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Το μπόνους θα έπρεπε να εξορθολογιστεί, αλλά όχι όμως να καταργηθεί πλήρως. Τουλάχιστον σε αυτή τη συγκυρία, η οποία είναι μια συγκυρία κρίσιμη.
Ναι. Η οποία χρειάζεται σταθερότητα για να μπορέσουμε να βγούμε και να διαχειριστούμε άσχημες καταστάσεις. Είδατε ότι ξεκινήσανε τα λουκέτα και αυτό, αν δεν προσεχθεί, αν δεν έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, θα είναι ένα ντόμινο το οποίο δεν θα μπορέσουμε να το καλύψουμε εύκολα. Mm-hmm. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν θα το ψηφίσετε, Όχι, δεν βλέπω τις δυνατότητες ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου. Και αν κατάλαβα καλά, επίσης μου λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνει για να καλύψει τα νότα του και όχι γιατί νοιάζεται για την απλή αναλογική και ότι αφού δεν τα καταφέραμε στα άλλα, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει 1,5 χρόνο και του πήρε να φτάσει περίπου τα 8 χρόνια του ΠΑΣΟΚ που ο Μίνιος Κουτσόγιωργας άλλαξε το εκλογικό νόμο έτσι ώστε να εμποδίσει την επέλεση, ας το πούμε, τον αντιπάλο του. Mm-hmm. Αλλά ούτε ο Μίνιος Κουτσόγιωργας δεν τόλμησε να κάνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, να θέτει τη χώρα στην πιο κρίσιμη υπαρξιακή στιγμή της, mm-hmm. η οποία μπορεί να σημάνει πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις, να τη θέτει σε πλήρη κυβερνησία. Την ανάγκη συνεργασίας της Εκκλησίας και των Δήμων στη Θράκη με επίκεντρο τον άνθρωπο υπογράμμισε χθες το βράδυ από την Αλεξανδρούπολη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι η Ελλάδα χωρίς τους ακρίτες δεν θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό και κάλεσε την πολιτεία να προσέξει ιδιαίτερα την περιοχή, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας. Τριήμερη επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης και στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Κατά την άφηξή του το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αλεξανδρούπολη, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος επισκέπτεται την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, δεύτερη φορά σε διάστημα 2,5 μηνών, δήλωσε πως η συχνότητα των επισκέψεών του είναι ενδεικτική του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή, η οποία προκαλεί και προσκαλεί. Θα τον προσέχετε όμως. Ναι. Νομίζω ότι το πρώτο καθήκον που έχουμε σε κάθε μέρος που πάμε, αλλά ιδιαίτερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, να δούμε αυτούς τους χώρους που έχουν και ιστορία, που ξέρουν γιατί είναι εδώ πέρα, που ξέρουν πώς αγωνίζονται και πόσο τους χρειαζόμαστε σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους. Γι' αυτό παρακάλεσα τον Σεβασμιότητο και αυτός είχε την ίδια σκέψη ώστε να έρθουμε σε αυτόν τον χώρο εδώ τον αγιασμένο να προσκυνήσουμε, να προσευχηθούμε και μετά να κάνουμε όλες τις άλλες προγραμματισμένες πορείες και εκδηλώσεις. Όσον αφορά στον λόγο της τριήμερης παρουσίας του σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, ο Αρχιεπίσκοπος διευκρίνησε πως έρχεται στη Θράκη γιατί του αρέσει και περνάει καλά. Έχει ενδιαφέρον αυτή η περιοχή. Προκαλεί και προσκαλεί. Βρίσκει ανταπόκριση κανείς στα ερωτήματα που θέτει μέσα του και επομένως τι πιο ωραίο είναι όταν κάτι το επιθυμείς να σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιείται. Θα πραγματοποιήσετε και επίσκεψη στο νησί, στη Σαμοθράκη. Το θέλουμε. Αυτό εξαρτάται και από τον καιρό βέβαια. Θα πάμε και στη Σαμοθράκη. Το νησί περιμένει την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας. Όπως προέβλεπε το πρόγραμμά του, προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας λίγο μετά την άφηξή του, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μάκρης, προκειμένου όπως είπε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί από κοινού με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο, τον αγιασμένο αυτό χώρο. Σε έναν τόπο ακριτικό σαν το δικό. Εδώ μεταξύ έγινε στον κεντρικό νομό τα χρόνια αυτά, σαν να ζωντάνεψε με πηγή τρόπο και ένα παλαιότερο μετό τη Μονή Τιμήρων, το μοναστήρι τη Κοροφυλά, και πρόσφατο ο Άγιος Διαδημοτήτη που έκανε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι στο Βόρειο.
Είναι γνωστό πια σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και σε όλα τα μοναστήρια. Όταν γίνεται λόγος για μοναχισμό και μοναστήρια, πάντοτε λένε ότι αυτό το μοναστήριο είναι από τα καλύτερα μοναστήρια, τα πνευματικότερα. Κάτι που θέλουμε δηλαδή ιδιαίτερα στην εποχή μας και στην Εκκλησία μας. Το απόγευμα ο κύριος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργο Παυλίδη, καθώς και με τους δημάρχους της περιφέρειας. Εκπληκτικό τριήμερο στα καταστήματα Κάτζας. Μέχρι το Σάββατο 9 Ιουλίου, όλο το βόλιο κρέας εκτός φιλέτου 20% φθηνότερα. Ραντεβού στο μανάβικό μας για φρέσκα και φθηνά φρούτα και λαχανικά. Αχλάδια κοντούλες με 1,39 το κιλό. Πατάτες από το χορτερό και το βαλτερό σερών με 49 λεπτά το κιλό. Μανιτάρια με 1,89 το κεσεδάκι. Φέτα ποπ μυτιλίνης το κιλό με 6,50. Όλα τα προϊόντα χρυσή ζύμη 30% φθηνότερα. Και όλη η χυμή ήδη ενός λίτρου 30% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Κάντσας. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Δράμας. Ο Χριστόδουλος Μαμψάκος ξαναγήθηκε στους χώρους και στη συνέχεια μίλησε για τη λειτουργία του συγκεκριμένου κτηρίου. Σε μια κοινωνία που προτάσει τον πολιτισμό και την πρόοδο, είναι ευθύνη όλων μας ο σεβασμός προς όλους τους συμπολίτες μας, η κατοχύρωση της ισοτιμίας και η παροχή ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να αγγίξουμε τις ευαίσθητες ψυχές τους. Το φαινόμενο της περιθωριοποίησης ατόμων με ειδικές ανάγκες συνεπάγεται έλλειψη ανθρωπισμού και ευαισθησίας, μειωμένο ήθος και έλλειψη αλληλεγγύης και κοινωνικής συνείδησης, στοιχεία που αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Ο Δήμος Δράμας, η ΔΕΚΠΟΤΑ και η παρούσα Δημοτική Αρχή, έχοντας ως βασική αρχή την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, στηρίζει τη λειτουργία του ΚΔΑΠΜΕΑ, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο υποδομές που υποστηρίζουν τις οικογένειες, που διευκολύνουν τα παιδιά αυτά στις καθημερινές δραστηριότητες και τις συναναστροφές τους, που θέτουν τα θεμέλια για να αντιμετωπίσουν το μέλλον με χαμόγελο και αισιοδοξία. Καθημερινά διαπιστώνουμε όχι μόνο την αγωνιστικότητα των ατόμων αυτών, αλλά και τις δυνατότητές τους. Αγκαλιάζουμε με αγάπη αυτά τα παιδιά μας, τα συμπαραστεκόμαστε και ενθαρρύνουμε τις δραστηριότητές τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να τονώνεται η ψυχολογία τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Εξάλλου, με την συμπαράσταση και την κατανόησή μας, τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν εύκολα να μεταβληθούν σε άτομα με ειδικές ικανότητες. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠΜΕΑ, το χαμόγελό μας, που υλοποιείται από τη ΔΕΚΠΟΤΑ υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας. Σας καλωσορίζω στη σύγχρονη μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με νοητική στέρηση, κινητική αναπηρία και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Σας καλωσορίζω σε έναν υγιεινό, καταπράσινο χώρο με άμεση πρόσβαση σε παιδικές χαρές, γήπεδα άθλησης και ποδηλατοδρόμους. Το έμπειρο και μόνιμο προσωπικό, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στον κάθε ωφελούμενο και την οικογένειά του, φροντίζει καθημερινά για μια ευχάριστη, εκπαιδευτική και δημιουργική εμπειρία, όπου η γνώση γίνεται διασκέδαση. 12 μήνες τον χρόνο παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες και οι δραστηριότητες στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Το ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Δράμας αποτελεί μια φωλιά που προστατεύει, εκπαιδεύει και ενισχύει όλα αυτά τα άτομα. Ας μην ξεχνάμε ότι η ποιότητα ενός πολιτισμού αντανακλάται στη συμπεριφορά μας
απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικούς, ξεχωριστούς, με ειδικές ικανότητες, σε ανθρώπους με ζεστή καρδιά και μεγάλο χαμόγελο. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Μας. Το μεράκι μας, η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή, η φέτα του τόπου μας. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι τώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή με το θέμα του εκλογικού νόμου να κυριαρχεί στην ατζέντα. Καλησπερίζουμε αμέσως τηλεφωνικά τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, καλησπέρα από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας. Επί της ουσίας, από ό,τι έχω καταλάβει, στο ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνείτε και πολύ με αυτό που κατεβάζει η κυβέρνηση προς ψήφιση, στον εκλογικό νόμο αναφέρομαι, αλλά εκείνο που σας ενοχλεί και σας κάνει να διαφοροποιήσετε είναι ο τακτικισμός που περιγράφετε. Όχι, με τον εκλογικό νόμο, εκτός από τους τακτικισμούς της κυβέρνησης, και με βάση την πρότασή μας έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία. Πρώτον, η πρότασή μας διασφαλίζει την αναλογικότητα. Ναι. Την αναλογικότητα, γιατί την απλή αδόλυτη αναλογική, αν ήθελε, θα έπρεπε να βάλει το 3%, αλλά εμάς εξασφαλίζει την αναλογικότητα, δηλαδή μειώνει τον πόνους, άρα μπορεί να είναι στα όρια της απλής αναλογικής. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί προϋποθέσεις. Για να το έχουμε λίγο σχηματοποιημένο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, τι ακριβώς εννοείται? Αντί για 50, ας πούμε, να δίνονται 20 έδρες, 30 έδρες. 30 έδρες. Ναι. Χάρη. Θα ήταν μια... το σχέδιο νόμου που έχουμε καταθέσει είναι μια βάση συζήτηση, την οποία δεν έχει μόνο να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει στο παρελθόν δεν μπορεί να συνεχίζεται. Αυτό που ήταν, είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση. Το πρώτο κόμμα που παίρνει 35% να παίρνει συν 50 έδρες. Άρα η αναλογικότητα ήταν και σε αυτό έχουμε να κάνουμε εμείς. Το ερώτημά μας είναι και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον κύριο Μητσοτάκη. Δέχονται μια πιο αναλογικό σύστημα. Ωραία, αφού δέχονται πιο αναλογικό σύστημα, το οποίο να δημιουργεί και όρους κυβερνησιμότητας και όχι ακυβερνησίας, είναι να μειωθεί τον πόνους και να σπάσουν οι περιφέρειες. Mm-hmm. Να μιλήσουμε μετά για την ψήφο των ομογενών, αλλά να σπάσουμε και τις περιφέρειες, τις μεγάλες, όπου όλοι λέμε ότι οι μεγάλες περιφέρειες δεν ακολουθούν έτσι δημοκρατικούς κανόνες, είναι για τη διαπλοκή και όλα αυτά. Αφού μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, ας τα κάνουμε πράξη τώρα. Δυστυχώς, τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο και ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ενδιαφέρονται να δουν ένα πιο αναλογικό σύστημα με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος ο λαός στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα δεν υπάρχει έδαφος, λέτε, για να γίνει αυτή η συζήτηση που προτείνετε. Εμείς το προτείναμε και προχθές να αποσυρθεί αυτό και να κάνουμε γρήγορα σε ένα μήνα μέσα μια συνεργασία με όλα τα κόμματα, έτσι ώστε να καταλήξουμε κάπου. Δυστυχώς αυτές τις προϋποθέσεις δεν τις αποδέχεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ψάχνει να δει πώς θα παίξει το παιχνίδι αυτό. Δεν νομίζω ότι δεν θα έχει καμία τύχη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι και ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αποδεχτούν ότι πρέπει να μειωθεί τον πόνους. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι η χώρα μπορεί να μην πάει σε αυτές τις εκλογές με την απλή αναλογική, αλλά στις μεθεπόμενες θα πάει με απλή αναλογική. Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και θέμα κανονισμού, θέμα λειτουργίας του Κοινοβουλίου, γιατί ανάλογα με τον αριθμό που θα εξασφαλίσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου του συγκεκριμένου η κυβέρνηση, θα πάμε και στην εφαρμογή κάποιων από τις διατάξεις. Σωστά. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει 200 σε καμία διάταξη. Ναι. Δεν φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν φαίνεται να φτιάνει τον αριθμό των 200 βουλευτών καμία, ούτε άρθρο, ούτε επί της αρχής. Άρα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τώρα, ένα από τα θέματα που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην πολιτική επικαιρότητα, και όχι μόνο, έχει να κάνει με τις τηλεοπτικές άδειες. Έχω μπροστά μου μια δήλωση που λέτε ότι ο διαγωνισμός
για τις τηλεοπτικές άδειες εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να τελειώσει με τις ανεξάρτητες αρχές. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό? Θα σας πω. Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια οι άδειες, θέλω να το γνωρίζει ο κόσμος, οι άδειες που υπάρχουν σήμερα σε εισαγωγικά άδειες είναι βεβαιώσεις, τέλος πάντων. Είναι βεβαιώσεις, ναι. Είναι με βάση την απόφαση του κυρίου Δραγασάκη, σημερινού αντιπροέδρου, και του κυρίου Κωνσταντόπουλου από την κυβέρνηση, την οικουμενική κυβέρνηση του Τζανετάκη. Από τότε υπάρχουν. Θέλω να το ξαναπώ. Από το 1989. Θέλω να το ξαναπώ. Οι σημερινές άδειες, οι οποίες δόθηκαν μετά παρατάσεις, είναι με την υπογραφή του κυρίου Δραγασάκη, σημερινού αντιπρόεδρου, και του κυρίου Κωνσταντόπου. Πάμε τώρα στο που διατάσσεται. Το ζητούμενο είναι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, τέσσερις άδειες, για ποιο λόγο? Γιατί όχι 14, λέτε οι 104. Εγώ λέω για ποιο λόγο τέσσερις άδειες. 104 δεν μπορεί να υπάρχουν, αλλά... Παράδειγμα, βάση, ναι, υπερβολή. Ναι, σωστά, πολύ λέτε. Με βάση αυτό, γιατί οι τέσσερις άδειες και ποιοι θέλουμε να τις πάρουν αυτές τις άδειες? Δεν θέλουμε να πάρουμε περισσότερα, αλλά πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε ότι θα βάλουμε ότι μπορούμε να δώσουμε 5, 6, 7 άδειες. Το μίνιμουμ είναι αυτό, άρα θα πάρουμε περισσότερα έσοδα. Λέει, γιατί αγωνόμαστε για τη διαφημιστική πίτα? Αν κάποιος ιδιώτης θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ναι, και έχει 4 άδειες και ένα ποσό θα το μοιραστούν, τη διαφημιστική πίτα είναι ένα αλφα ποσό, θα μοιραστεί για 4. Ναι, γιατί αν η κυβέρνηση 6... από την άλλη πλευρά λέει ότι η αγορά δεν σηκώνει περισσότερους. Δηλαδή θα έχουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων είμαστε... που δεν θα πληρώνουν τους υπαλλήλους, δεν θα έχουν διαφημίσεις. Μα κυβέρνηση Μαδούρο είμαστε. Θα αποφασίσει η κυβέρνηση πόσους αντέχει και όχι. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Η κυβέρνηση έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αν δεν πληρώνει και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, να του πάρει την άδεια. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι αυτό. Εδώ σήμερα υπάρχει, έχει κατατεθεί άδεια, ναι, την οποία θα αναλάβει, λέει, επίσημα έχει γραφτεί, θα αναλάβει το διευθύντης του καναλιού, διευθύντης του δισογραφικού μέρους, θα είναι ένας άνθρωπος, ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διευθύντης στο κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει, δεν είναι κακό. Καλός συνάδελφος είναι ο Κώστας Αρβανίτης. Μα δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός συνάδελφος. Στο κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Είναι κομματικό όργανο, πληρώνεται από τα έσοδα του κόμματος και όλα αυτά. Άρα εδώ, εγώ δεν λέω να μην πάρει και αυτός, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ ότι υπάρχουν άλλα στο μυαλό τους. Από εκεί και πέρα, αν τα κανάλια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πάρα πολύ σωστά, θα πρέπει να αναλαμβάνει δράση η πολιτεία και να κλείνει. Όμως θέλω να σας κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Ξέρετε, όταν θα κλείσει το ΜΕΝΚΑ, μην σκεφτεί κανένας ότι οι ιδιοκτήτες θα μείνουν άνεργοι. Κανένας από τους ιδιοκτήτες δεν θα πάθει κάτι. Αν θέλετε να το πάω και παραπέρα, ούτε οι μεγαλοδημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά διαβάζω τη λέξη, πάρα πολύ που σωστά, κάποιοι φαντάζονται ότι είναι του συστήματος. Πάρα πολύ καλά. Απολύτως τίποτα δεν θα πάθουν αυτοί. Και οι μεγαλοδημοσιογράφοι το συνυπογράφω και εγώ μαζί σας σε αυτό. Για να δούμε τώρα τον απλό κόσμο από κάτω που δουλεύουν. Αυτούς, αν έχει την ίδια ευαισθησία η κυβέρνηση όπως είχε με τους υπαλλήλους της Κόσκο που έδωσε το δικαίωμα για μετάταξη στο δημόσιο, θα τους δώσει δικαίωμα μετάταξης αυτών των ανθρώπων στην ΕΡΤ? Άρα πρέπει να βάλουμε κανόνες. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν το καλύτερο πλαίσιο που υπήρχε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να τα διαλύσουμε όλα. Να βάλουμε κανόνες, να λειτουργήσουν οι ανεξάρτητες αρχές, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, να προσκομίσουν και να υπάρξουν αυτά που πρέπει για να δημιουργηθούν, να υπάρχουν οι άδειες, βεβαίως να πληρώσουν όλες τις οφειλές τους και όλα αυτά που χρειάζεται. Ναι, βεβαίως για την άδειά τους να υπάρξει ένα τίμημα, αλλά όχι όμως συγκεκριμένες άδειες οι οποίες θα ευνοήσουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βασικώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν, γιατί η εύνοια η μεγάλη είναι ότι παλιά την διαφημιστική πίτα τη διαχειριζόντουσαν 10, σήμερα θα διαχειρίζονται μόλις 4. Κατανοητό αυτό που λέτε. Αυτό που ακολουθεί και μας ενδιαφέρει και μας αφορά ως περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό και όλοι γενικά την περιφέρεια, και εσείς στην περιφέρεια, από την περιφέρεια προέρχεστε και τα γνωρίζετε, τα ζείτε, έχει να κάνει με το επόμενο βήμα. Τι θα γίνει δηλαδή και με τις περιφερειακές άδειες? Μα αυτό θα συνεχίσει παντού. Εγώ καταλαβαίνω τις τρευλώσεις που υπάρχουν και στα κεντρικά και στα περιφερειακά κανάλια. Πολλές τρευλώσεις. Αλλά όμως εδώ δεν πρέπει να κλείνουμε. Πρέπει να βάζουμε κανόνες. Αν τους κανόνες αυτούς δεν μπορεί να τους κάνει τις προϋποθέσεις, που κατανοούμε ποιες θα πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις για το κάθε τομέα, αλλιώς στα κεντρικά, αλλιώς στα περιφερειακά, αν δεν μπορεί, τότε πρέπει και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ναι,
Αλλά όχι να αρχίσουμε ένα διαγωνισμό και να δίνουμε άδειες, ενώ οι συχνότητες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να δίνουμε τις μισές από αυτές που μπορεί να έχει, mm-hmm. μπορεί να υπάρχουν. Πώς... Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν εσείς ως επιχειρηματίας μπορείτε να το βγάλετε πέρα. Εσείς είστε επιχειρηματία, θα κάνετε τα κουμάντα σας, θα δείτε αν μπορείτε ή δεν μπορείτε. Εγώ ως κράτος και ως πολιτεία πρέπει να έρθω να ελέγξω αν έχετε τις προϋποθέσεις. Προφανώς. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτού που συζητάμε δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο ή ως αβαντάζ, αν θέλετε, στη μοριοδότηση το παρελθόν, το ιστορικό του κάθε τηλεοπτικού σταθμού. Γιατί άλλο να ξεκινάει κανείς σήμερα, ό,τι έχει έγκαια και αν φέρει, και άλλο να έχει μια παρουσία 20-25 χρόνια, όπως συμβαίνει σε πολλά περιφερειακά κανάλια. Αυτό το καταλαβαίνετε γιατί, αλλά εγώ σας είπα κάτι πολύ απλό. Και οι νέοι και οι καινούριοι, ας μπουν με τις ίδιες προϋποθέσεις. Όποιος μπορεί στον ανταγωνισμό να το απεξέλθει. Αυτό είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι αυτό που κάνουν, το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους και που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ήθελε ούτε για να φέρει την αξιοκρατία, ούτε να φέρει τους, να φέρει τους ενιαίους κανόνες. Έχει στο μυαλό του ένα άλλο μοντέλο, το οποίο ναι, βεβαίως είχαν γίνει στο παρελθόν λάθη από τα κόμματα, αλλά εκεί που πήγαμε να αλλάξουμε πορεία, να μπούμε με νέους κανόνες και αξιοκρατία, δυστυχώς γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω, έχοντας και λέγοντας στα λόγια το ηθικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν υπάρχει. Τώρα, μπαίνω στον πειρασμό και θα σας το ρωτήσω. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να αλλάξει το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάτε για αξιοκρατία. Συνολικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη χώρα με τα θετικά και τα αρνητικά, θα πω εγώ. Σωστά. Να το πω λαϊκά. Έχετε βάλει μυαλό σε πολλά εισαγωγικά, σε κάποιες συμπεριφορές, σχετικά με κάποιες συμπεριφορές του παρελθόντος. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχουν γίνει λάθη. Εγώ λέω ότι στο παρελθόν μας πρέπει να τιμούμε τα σωστά και να μαθαίνουμε από τα λάθη. Όμως νομίζω ότι οι πολίτες τιμώρησαν δυσανάλογα την παράταξη αυτή, η οποία τα τελευταία χρόνια, στα πολλά δύσκολα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας το είπα, έχει συνεισφέρει πάρα πολλά στη χώρα. Ειδικά τα τελευταία 6 χρόνια, το μόνο που δεν φοβήθηκε ήταν το πολιτικό κόστος. Θέλω να σας πω ότι το ΑΣΕ που έφερε την αξιοκρατία ήταν από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη και πάρα πολλά άλλα τα οποία έγιναν, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να κοιτάξουν οι πολίτες, να μας κοιτάξουν εμάς που είμαστε τώρα στην παράταξη, είτε τοπικά, στον τόπο σας δηλαδή, ναι, είτε κεντρικά, και να δουν τα πρόσωπά μας. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει όλους εμάς είναι πρώτα η χώρα και το αποδείξαμε, δεύτερο το κόμμα. Που μας ενδιαφέρει, είμαστε έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν τώρα πια οι πολίτες να ακουμπήσουν πάνω μας και το ξέρουν αυτό και τους ζητάμε να μας αξιολογήσουν υπό τις νέες συνθήκες. Τώρα που όλοι είπαν ψέματα, εμείς, να ξέρετε, δεν υπήρξαμε αντιμνημονιακοί ούτε στον ύπνο μας. Εμείς μείναμε με δυσκολία, πήραμε πολύ μεγάλο κόστος και από το 44 πήγαμε στο 4. Νομίζω ότι, όχι μόνο όπως το είπατε να σας το πω εγώ αν βάλαμε μυαλό, νομίζω ότι έχουμε και τις προτάσεις και τις θέσεις και μπορεί να μας αξιολογήσει ο κάθε πολίτης και στον τόπο σας, από τα στελέχη που πήγαν στην Ομαρχιακή, από τον βουλευτή σας, από όλους αυτά τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται ανιδιοτελώς για τα πιστεύω τους και για την ιδεολογία τους. Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει αυτό και καλούμε τους πολίτες να διαβάσουν τα πρόσωπό μας και τις πράξεις μας. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό βράδυ. Καλά, γεια σας. Τώρα, επιστρέφουμε στις Σέρρες, στα των Σερών. Σε πάρκο αδιαφορίας έχει μετατροπεί πλέον το πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής στην πόλη των Σερών και συγκεκριμένα στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου. Για το συγκεκριμένο πάρκο δόθηκαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα οι εγκαταστάσεις του ρημάζουν και έχουν λαιλατηθεί από αγνώστους.
Ρημάζει το περιβαλλοντικό πάρκο στην πόλη των Σερών και όπως μπορείτε να δείτε, οι εγκαταστάσεις που είχαν κατασκευαστεί έχουν υποστεί φθορές στο πέρασμα του χρόνου. Αναπόφευκτα, το πάρκο μετατράπηκε σε ζούγκλα με τη βλάστηση να έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του. Επίσης, οι εγκαταστάσεις έχουν ελαττηθεί. Εκείνο βρίσκεται στην κατάσταση που βλέπετε τώρα. Αυτό θέλαμε, όπως γνωρίζετε, είχαμε πάρει απόφαση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας να το δώσουμε σε έναν φορέα. Λοιπόν, που αυτή ήταν μια πολύ σωστή σκέψη και σωστή απόφαση. Δυστυχώς μπλοκαρίστηκε το όλο θέμα στην αποκεντρωμένη. Νομίζω αυτός ο φορέας τότε που είχε ενδιαφερθεί, και είχε σχέση με το περιβάλλον, αν είχε υπό τη διαχείρισή του και η λειτουργία του το πάρκο αυτό, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Διότι αυτό το πάρκο για να λειτουργήσει χρειάζεται φύλακες, χρειάζεται προσωπικό κτλ. Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ήταν ένας ιδιωτικός φορέας. Μπορείτε να ξανακάνετε κάποια προσπάθεια ενδεχομένως για να βρεθεί κάποιος άλλος φορέας? Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να έρθουν φορείς και να συζητήσουμε. Και το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά. Τελευταία, πριν από καιρό δηλαδή, είχα μιλήσει, αν θυμάμαι καλά, με την κυρία Εμμανουηλίδου για το θέμα αυτό και είχε δείξει ενδιαφέρον, αλλά δεν προχώρησε κάτι. Ακύρωσε την απόφαση. Την ακύρωσε την απόφαση. Δεν ξέρω, δεν την έκρινε νόμιμη. Μερικές φορές, δυστυχώς, η γραφειοκρατία δημιουργεί προβλήματα. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα, ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας. Ένας σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ήδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός κόρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Νιγρήτας. Λίγη σήμερα Παρασκευή η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας, δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Ως το βράδυ θα πρέπει απαραίτητος να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο όλοι οι υποψήφοι. Έληξε σήμερα Παρασκευή η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας κατέστησε σαφές ότι δεν επρόκειτο να δοθεί παράταση και κάλεσε όσους υποψήφους δεν έχουν πάρει τους κωδικούς από τα σχολεία να το πράξουν έως τη μία το μεσημέρι, καθώς ως το βράδυ θα πρέπει απαραίτητος να έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο. Όλα πήγαν καλά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα το οποίο να μας κάνει να λέμε ότι παρουσιάστηκε κάτι το οποίο δεν θα κάνει τα πράγματα να πάνε καλά. Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά και πιστεύω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα να πάνε καλά και να μην δημιουργηθεί τίποτα απολύτως. Ποιες σχολές προτείνεσαι τα παιδιά? Μπορούμε να έχουμε εικόνα? Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Γιατί όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο σύστημα το πληροφοριακό. Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία συμπληρώνουν τις δικές τους τις επιθυμίες και νομίζω ότι θα βγουν και στατιστικά στοιχεία για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι με τη λήξη της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού θα το έχουμε αυτό. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας διευκρίνησε ότι δεν αρκεί η συμπλήρωση και η προσωρινή αποθήκευση. Είναι αναγκαία κυριοστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, η οποία συνοδεύεται με τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου. Σε αντίθετη περίπτωση, το δελτίο δεν θα θεωρείται έγκυρο και συνεπώς ο υποψήφιος θα χάσει το δικαίωμα εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σίγουρα θα έχουμε, ναι, κάποιες αλλαγές θα υπάρξουν.
Ήδη αυτό έχει ανακοινωθεί, δηλαδή ότι σε κάποια παιδεία τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά, όπως παραδείγματος χάρη της ιατρικής. Ναι. Ενώ κάποια άλλα ήταν πιο εύκολα. Πρέπει να έχουν υπόψη όλοι οι υποψήφοι, ενώ αυτούς τους υποψηφίους, αυτοί οι υποψήφοι οι οποίοι δεν έκαναν ακόμα το μηχανογραφικό τους, μην το αφήσουν και την τελευταία στιγμή να το συμπληρώσουν για να τελειώσουν και από αυτή την υποχρέωση, γιατί είπαμε ότι το ζήτημα αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσδιορίσει και την μετέπειτα εξέλιξή τους. Πάμε τώρα σε θέμα από τον αθλητισμό, από τον κλασικό αθλητισμό συγκεκριμένα, που γιορτάζει αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη των Σερών, καθώς πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων. Τους 21 αθλητές και τους 8 προπονητές που απαρτίζουν την Εθνική Ομάδα Στίβου Εφήβων Νεανίδων υποδέχτηκε την 5η ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Μωυσιάδης στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Οι νεαροί αθλητές βρίσκονται στις Σέρες προκειμένου να αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων Νεανίδων που φιλοξενείται στις Σέρες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης Μωυσιάδης καλωσόρισε με μεγάλη χαρά τους αθλητές στις Σέρες και τους συνεχάρη για την επίμονη προσπάθεια που καταβάλουν ώστε να βελτιώνονται διαρκώς στο πεδίο του αθλητισμού που έχουν επιλέξει. Χαρά μας είναι και, και καμαρώνουμε τα παιδιά που έχουμε εδώ και χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να τα έχουμε κοντά μας και θα επιδιώκουμε συνεχώς να μας δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τις ευκαιρίες αυτές τις έχουμε επειδή δημιουργήσαμε κάποιες υποδομές. Οι υποδομές αυτές όμως δεν φτάνει να έχουν κατασκευαστεί. Χρειάζονται να έχουν και την επαρκή συντήρηση. Και για την επαρκή συντήρηση πρέπει να συνειδητοποιήσει η πολιτεία ότι η αυτοδιοίκηση που έχει την ευθύνη της συντήρησης πρέπει να έχει και τα μέσα, τα οποία μέσα τα δίνει η κεντρική κυβέρνηση. Πρέπει επομένως αυτό το οποίο σαφώς γίνεται από το Δήμο, διότι δημοτικός στην ευθύνη του Δήμου είναι ο χώρος ο αθλητικός, θα πρέπει όλοι μας και εσείς και εμείς να είμαστε κοντά τους και να συμπαριστάμεθα στην απέτηση να υπάρχουν τα επαρκή κονδύλια τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διατίθενται για τη συντήρηση των χώρων. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Λιούμπας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, καθώς και ο Πασχάλης Μπούμπας, πρόεδρος ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, κάλεσαν όλους τους Σεραίους να στηρίξουν τους επικείμενους αγώνες με την παρουσία τους στις κερκίδες. Παράλληλα, ευχαρίστησαν την Περιφέρεια και τον Δήμο Σερών για τη στήριξή τους. Να σας καλωσορίσω στην πόλη και εκ μέρους της ΕΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος οργανώνουμε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων. Να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και το Δήμο Σερών, οι οποίοι στέκονται κοντά μας και μας βοηθάν, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που όλοι μαζί και με πολλούς άλλους παράγοντες, τους κριτές, τους χρονομέτρες, τους προπονητές, τους χορηγούς μας, όλους αυτούς και μπορούμε και συνθέτουμε το Σάββατο λοιπόν και την Κυριακή. Καλούμε τον κόσμο. Βέβαια η περίοδος είναι περίοδος για μπάνια, έχει πολύ ζέστη και θα έχει και ζέστη το Σαββατοκύριακο. Αλλά όσοι δεν θα πάνε σε κάποια ακτή, τους καλούμε λοιπόν να έρθουν στο γήπεδο. Το πρωί έχουμε τα προκριματικά. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τις τελικές σειρές να δουν τους καλύτερους αθλητές και αθλήτρες από όλη την Ελλάδα. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μια ακόμη μεγάλη αθλητική διοργάνωση φιλοξενείται στις Σέρες εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερών, Μαργαρίτης Χατζημαργαρίτης. Χαρά μας είναι να σας φιλοξενούμε. Για μας εδώ στις Σέρες, επειδή μια πόλη η οποία είναι μια πόλη που παράγει αθλητισμό και τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όχι μόνο όσον αφορά το Στίβο, αλλά και σε άλλα αθλήματα όπως είναι το κολύμβι, όπως είναι και άλλα αθλήματα τα οποία τώρα τελευταία αναπτύσσονται στην κοιλάδα, την οποία εμείς κοιλάδα θα την ονομάσουμε κοιλάδα, αθλητική κοιλάδα της πόλης, εισαγωγικά η λέξη, γιατί τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί πάρα πολλές διοργανώσεις. Πάμε λοιπόν στο στάδιο. Νομίζω ότι το Δημοτικό Στάδιο Σερών είναι από τα λίγα στάδια σε όλη τη χώρα, ένα από τα οποία
φιλοξενούν κάθε χρόνο τέτοιες πανελλήνιες διοργανώσεις. Κάλεσμα προς όλους τους αιρέους να τους υποστηρίξουν τους αγώνες απίφθηναν οι αθλητές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και δύο με κορυφαίες επιδόσεις στον κόσμο για την ηλικία τους. Πρόκειται για τον Μίλτο Τέτογλου με κορυφαία επίδοση στο μήκος, ο οποίος θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καθώς και για τον Οδυσσέα Μουζενίδη με την κορυφαία επίδοση σφαιροβολία. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δήμητρα Γναφάκη. Φέτος πρώτη φορά αγωνίζομαι στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τον ποδίον. Τα προηγούμενα χρόνια ασχολιόμουν με τα 400 απλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να είμαι στην ομάδα, στην αποστολή που θα πάμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μπίτικου στην Πολωνία. Χαίρομαι που κατάφερα να πιάσω το όριο. Είμαστε μια δυνατή ομάδα γενικότερα φέτος. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να καταφέρουμε να βάλουμε στόχο για το παγκόσμιο και να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ένα προσωπικός μου στόχος είναι να καταφέρω να είμαι στο τελικό. Είμαι ο Νικόλας Ανδρικόπουλος. Ασχολούμαι με το άλμα τριπλούν. Το ατομικό μου ρεκόρ είναι 16 με 2. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει να είμαι στην ομάδα για το παγκόσμιο και έχω στόχο να είμαι στο τελικό εκεί πέρα. Θέλουμε τη στήριξη, θέλουμε την αγάπη, θέλουμε την αναγνώριση, θέλουμε την παρότρινση στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν και οι προπονητές και τα παιδιά. Η ομάδα ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπίτγκος. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Έχουν επιλεγεί και είναι αυτά τα παιδιά σε έναν ειδικό πληθυσμό στους καλύτερους αθλητές του κόσμου. Σε μια ελίτ αθλητική. Θέλουμε βοήθεια, θέλουμε στήριξη. Δυστυχώς η πατρίδα μας δεν είναι σε τόσο μεγάλο επίπεδο ανεπτυγμένη στα υποστηρικτικά σημεία. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Γιάννης Μωυσιάδης, εμφανώς συγκινημένος, τόνισε πως η πολιτεία πρέπει να συνειδητοποιήσει πως με τα ανεπαρκή κονδύλια προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι χώροι άθλης των παιδιών δεν μπορούν να συντηρηθούν με τον τρόπο που πρέπει, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσπάθεια των αθλητών. Για το ότι δεν υπάρχουν τόσο πολύ τα μέσα και η στήριξη η οποία υπήρχε παλιότερες χρονιές. Οπωσδήποτε είναι ένα μειονέκτημα, αλλά εκείνο που έχει σημασία στον αθλητισμό είναι η ευψυχία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ανέλπιστο που είχαμε το 2004 με την ομάδα ποδοσφαίρου. Και έχουμε πολύ πρόσφατο τους Ισλανδούς που έφτασαν όπου έφτασαν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η θέληση είναι το κύριο χαρακτηριστικό και η κύρια προϋπόθεση για την κάθε επιτυχία. Όσον αφορά τους στόχους, θα ήθελα να πω ότι ένα σλόγγαν πολύ γνωστό είναι το για τους αθλητές, γενικά για τον αθλητισμό, είναι το όλο ψηλότερο να ανεβαίνεις. Η πρώτη συνάντηση της Γερμανίας με τη Γαλλία σε τελική φάση Euro έμελε να βαφτεί με γαλλικά χρώματα. Η ομάδα του Ντεσάν επικράτησε με 2-0 και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στο τελικό της διοργάνωσης. Η Γαλλία νίκησε 2-0 τη Γερμανία στον ημιτελικό της Μασσαλίας χάρη στα 2 γκολ και την εξαιρετική εμφάνιση του Αντουάν Γκριέσμαν. Έτσι θα αντιμετωπίσει στο τελικό του γύρου 2016 την Πορτογαλία την ερχόμενη Κυριακή στο Παρίσι στις 10 το βράδυ. Αυτή είναι η τρίτη φορά που οι μπλε θα παίξουν στο τελικό της διοργάνωσης και μάλιστα και στις δύο προηγούμενες έχουν πάρει το τρόπαιο. Το 1984 στο Παρίσι με Πλατινί 2-0 στην Ισπανία και το 2000 με Ζιντάν 2-1 στην Ιταλία. Ο Αντουάν Γκριέσμαν ετοιμάζεται να περάσει την ιστορία δίπλα στους Μισελ Πλατινί και Ζινεντίν Ζιντάν, καθώς πέτυχε και τα δύο γκολ. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 6 τέρματα. Να σημειωθεί πως το πρώτο γκολ ήταν δώρο του Μπάστιαν Σφάινστάιγκερ, καθώς ο αρχηγός των Παντσέρ έκανε πέναλτι με ανόητο χέρι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Από τα 11 βήματα άνοιξε το σκορ ο άσος της Ατλέτικο και στο 72 με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Well, Kimmich, Pogba here, stayed on his feet when he might not have done actually. Pogba. Great chance for Griezmann!
Η απουσία του Χούμελς ήταν εμφανέστατη στο κέντρο της άμυνας, όσο και ο φιλότιμος αν ήταν χθες ο Χεβέντες, ενώ τα πράγματα έγιναν χειρότερα για το Γιώχια Βιμλεύ με τον τραυματισμό του Τζερόμ Μποατέκ στο 60. Δεν δικαιώθηκε και για την επιλογή του να χρησιμοποιήσει τον Εμρέ Τζάνο Λεύ και σίγουρα με Κεντήρα αλλά και Μάριο Γκόμεθ τραυματίες θα ήταν πολύ διαφορετική η Γερμανία. Ο Ντεσάμπ έκανε αυτό που έπρεπε, διατήρησε ίσα ενδεκάδα με τον ημιτελικό με την Ισλανδία, δηλαδή τον Ουμτιμτή στο κέντρο της άμυνας και τον Μουσά Σισόκο δεξιά στο κέντρο παρά την επιστροφή από τη Μωρία των Ραμί και Καντέ. Διατήρησε δηλαδή τον Γκρίσμαν πίσω από τον Ζιρού στην κίνηση που έκανε τη διαφορά για τη Γαλλία στη διοργάνωση. Να σημειωθεί χθες πως στο πλευρό της Γαλλίας ήταν εμφανώς όλος ο κόσμος που παρακολουθούσε με αγωνία την διοργάνωση. Γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας, αναμένεται για αύριο. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη και μόνο σε περιοχές του κεντρικού και νότου Αιγαίου θα είναι ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 33 βαθμούς και πιο συγκεκριμένα στις Έρες από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 30, στην Καβάλα από 23 έως 27, στη Δράμα από 22 έως 30, στην Ξάνθη από 22 έως 29, στην Κομοτηνή από 23 έως 31, στην Αλεξανδρούπολη από 23 έως 30 και στην Ορεστιάδα από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Δώσουμε αυτό, κύριε Συγκύριο.